Εδώ και δύο εβδομάδε ακούμε τι αθλειότητε που λέγονται από όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση. Απορούμε πόσο ψέμα και υποκρισία μπορεί να χωρέσει σε ένα πάνελ ή μια ενημερωτική εκπομπή. Εγώ, εγώ και πολλοί σαν και εμένα Παλαιστίνοι, που γεννηθήκαμε στην Παλαιστίνη, σε μια κατοχή, μια απάνθρωπη κατοχή, μια βαρβαρότητα. Οι παιδικές εικόνες που έχουμε, είναι να παίζουμε ποδόσφαιρο με τα παιδιά της γειτονιάς, τους γονείς μας να φυλάνε τσίλιες στα μπαλκόνια και τις ταράτσες, να μας ειδοποιήσουν, να μαζευτούμε, μα έρθει κανένα Ισραηλινό τζιπ ή τίποτα άλλο. Με το ότι μπορεί σήμερα να μην καταφέρουμε να πάμε σχολείο, επειδή ο Ισραηλινός στρατός έχει μπει στην πόλη και έχει αποκλείσει ένα τμήμα της πόλης και δεν μπορούμε να φτάσουμε. Ότι αυτό το μήνα θα κάνουμε μάθημα σε τάξεις μισογκρεμισμένες, λόγω βομβαρδισμών που έχουν προκύψει στην περιοχή και πάει το σχολείο. Ότι από την τάξη σήμερα θα λείπει κάποιος μαθητής, επειδή δεν κατάφερε να φτάσει από το χωριό του, επειδή ο Ισραηλινός στρατός έχει αποκλείσει τις εξόδου του χωριού του. Ότι σήμερα ο μαθηματικός δεν είναι αυτός που είχαμε και χθε, φέραν ένα πληρωματικό, επειδή τον μάζει ο Ισραηλινός στρατός και δεν ξέρει πότε θα βγει τη φυλακή. Σε όλη τη δυτική όχθη είναι σκορπισμένα εκατοντάδε checkpoints μεταξύ των πόλεων, που το ανοικοκλίνουν ανάλογα με τα κέφια των στρατιωτών, δηλαδή για μια απόσταση που μπορεί να είναι 30 λεπτά, ας πούμε, μπορεί να την κάνουμε και δύο ώρε, μπορεί στην καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη μα γυρίζουν πίσω. Στι μετακινήσει μεταξύ των πόλεων προσέχουμε μη μας επιτεθούν έπικοι με πέτρε ή και με όπλα, με πυροβολισμού, αφού οπλοφρούν περισσότεροι από αυτού. Κάθε μέρα ακούγαμε και βλέπαμε τον Ισραηλό στρατό να κλέβει εδάφη, να διώχνει αγρότε από τα χωράφια του, ετοιμάζοντα να γίνουν επικισμοί γύρω από τα χωριά. Και τελικά είδαμε τη Δυτική Όχθη κομματιασμένη σε 100 κομμάτια λόγω αυτών των επικισμών. Ακούγαμε και βλέπουμε καθημερινέ επιθέσει επίκων στα χωριά μα. Να καίνε να καταστρέφουν τη γη μα με την προστασία του Ισραηλινού στρατού. Μεγαλώσαμε με εικόνε βομβαρδισμού τη Γάζας κάθε δύο και τρία χρόνια. Να μπαίνουν ναι, με να το σταγονόμετρο οι ανάγκε του λαού μα εκεί πέρα, αλλά τα μέσα μαζική ενημέρωση στην Ελλάδα αλλά και διεθνώ δεν βγάζαν κουβέντα. Είναι σαν αυτό οι που βλέπουμε πολλέ φορέ ότι παθαίνουμε κάτι στο όνειρό μα αλλά δεν μπορούμε να φωνάξουμε να μιλήσουμε. Αυτό το ζει ο λαός μας εδώ και 15 χρόνια στη Γάζα. Μάθαμε να χαιρόμαστε τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας κάθε μέρα. Αφού ο Ισραηλινός στρατός κάθε μέρα μπαίνει στις πόλεις, στα χωριά, δολοφονεί, όποιον του καπνίσει. Αφού για το Ισραήλ όλοι οι Παλαιστίνη είναι ενδυνάμει τρομοκράτε. Πολλοί από εμά είχαμε δεδομένο ότι θα κάνουμε τριπλάσει και τετραπλάσει αποστάσει, για να φτάσουμε στο σχολείο μα, στη σχολή μα, στη δουλειά μα, λόγω του τείχου τη ντροπή που έχει χρηστεί γύρω-γύρω από την επικοινωνία του του Ισραήλ. Πολλοί από εμά, συγγνώμη, ναι, είχαμε το δεδομένο αυτό, μάθαμε να κάνουμε μπάνια με κουβά, για να κάνουμε οικονομία στο νερό, επειδή η έδρευσε είχαμε δύο και τρει φορέ την εβδομάδα. Που σημαίνει ότι πολλέ φορέ μέναμε και χωρί νερό, ειδικά το καλοκαίρι. Και όχι επειδή, το Ισρα... ε, επειδή η Παλαιστίνη έχει καμιά έλλειψη σε νερό. Αλλά επειδή το Ισραήλ κάνει κουμάντο πού, πώ, πότε θα γίνουν γεωτρήσει, που τι περισσότερε τελικά τι μπαζώνει. Πολλοί από εμά έχουμε το όνειρο να πάμε στην πρωτεύουσά μα, στην Ιερουσαλήμ, που για να φτάσουμε εκεί πρέπει να πάρουμε ειδική άδεια από τον Ισραηλινό στρατό, από το Ισραηλινό κράτο, που συνήθω δεν δίνεται σε αυτού που είναι κάτω των 50. Αυτά βέβαια δεν τα ζήσαμε μόνο εμεί, η γενιά μα στην Παλαιστίνη. Τα ζει ο λαό μα εδώ και 75 χρόνια, από το 1948 μέχρι και σήμερα. Με λίγα λόγια, η τρομοκρατία του Ισραηλινού κράτους τραβάει εδώ και 75 χρόνια. Η Πανάτ Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δίθεν πολιτικός κόσμος, κουβέντα για όλα αυτά, στα στραβά μάτια. 75 χρόνια το κράτος του Ισραήλ αυτοάμεινα κάνει στο λαό μας, στα εδάφη μας. Αλλά ο λαός της Παλαιστίνης δεν περιμένει και πολλά από αυτούς που σιωπούν για τη σφαγή του. Ξέρουμε ότι έχουν το δίκαιο με το μέρος μας, τα πλάνα από πλημμυρισμένους δρόμους του κόσμου, να κρατάνε την Παλαιστινιακή σημαία, το Παλαιστινιακό φουλάρι και να φωνάζουν λευτεριά στην Παλαιστίνη, δεν μπορούν να κρυφτούν. Όπως έγινε και εδώ στην Αθήνα την προηγούμενη Τετάρτη. Αυτή η αλληλεγγύη είναι που μας δίνει δύναμη και κουράκιο. Και να μας πει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 5.100 δολοφονημένοι ανάμεσά τους πάνω από 2.000 παιδιά, πάνω από 14.000 τραυματίες και κοντά στο 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι μέσα σε 16 μέρες. Είναι πολύ ή λίγο. Σε αυτή την αθλειότητα έχουμε φτάσει. Ευχαριστώ πολύ.